ptaki, pome pio gri, gora, pome pio gri, gora, μακριά απ' τη φαλκονέρα, να πτάξουμε στην Κρήτη γρή γόρα, στην Κρήτη γρή γόρα. Σας παρακαλώ για γιούλες ησυχία, κάντε ησυχία να αρχίσουμε την εκπομπή. Γυρλάντα, γυρλάντα, ντα, 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 γυρλάντα, ντα, στην θάλασσα έχει ρουφίχτρες, ντα, ντα, γυρλάντα, ντα, που είναι φέτες σκυλοπνίχτρες, ντα, ντα, γυρλάντα, ντα, μα εγώ καθόλου δε φοβούμαι, ντα, ντα, γυρλάντα, ντα, γιατί φορώ στο σιβείο, ντα, ντα, γυρλάντα, ντα, και κόλυμπο και ύπτιο, ντα, ντα, γυρλάντα, ντα. Σας παρακαλώ ησυχία, εδώ είναι σοβαρή εκπομπή, δεν είναι καμπαρέ, ε. Καφέ, να θεμά τον επούνε. Τόση ώρα τον έχω παραγγείλει και ακόμη δεν τον εφέρανε. Στην τέκνη σας και στην τέκνη καλησπέρα σας. Γνωρίζετε τις αποψινές μου αφήρησές μας. Είναι η κυρία Ρινάκη Κουφαφτάκη και η κυρία Καμπουρμανόλενα. Πριν του αρχίσουμε την κουβέντα μας, δείτε ένα ρεπορτάζ με σόσπεζα στον δρόμο. Είδε ο προχτέ τι πλημμύρε στην τηλεόραση στην Αθήνα και σε άλλε πόλει. Ήταν υπάρχει και πάει φόβο πλημμύρα. Τάι φροντίζει ο Δήμαρχο να κοιμούμαστε τον ήσυχη. Ήταν λε. Ξέρω κι εγώ. Δουλειά του Δημάρχου. Να τα φροντίζει. Ναι, τάι φροντίζει, ήταν λε. Πρέπει να φροντίζει, ξέρω εγώ. Να κοιμούμαστε τον ήσυχη. Να κοιμούμαστε. Εντάξει. Πώ και πάει θα έρθει μια μέρα. Α, να μην κοιμούμαστε τον ήσυχη. Να ξαγρυπνούμε. Να σε καλά στην κρίμα. Εκεί κάτω στη γιόπεδο τι έγινε την άλλη φορά. Υπάρχει φόβο δηλαδή. Υπάρχει. Άρα να ξαγρυπνούμε. Να ξαγρυπνούμε, βέβαια. Αγαπημένοι μας συντέκνοι σας και σύντεκνοι, καταλάβατε βέβαια το θέμα της αποψινής κουβέντα μας, οι πλημμύρες. Λοιπόν, κυρία Καμπουρμανόλενα, να αρχίσουμε από εσάς και θέλω να μας πείτε την περιπέτεια που περάσατε. Α, κοπελιά μου, άκου να δεις, με τη φιλενάδα μου τη Ρινάκη από ΠΑΕ, είχαμε πάει ο προχθές στην Αθήνα να λάβουμε μέρος με τ' άλλους γερόντους στο συλλαλητήριο που κάμαμε, για να αυξηθούν οι συντάξεις. Προφυλάξεις, ναι φιλενάδα. Οι νέοι στον έρωτα πρέπει να παίρνουν προφυλάξεις. Σόπα, σόπα Ρινάκη, σόπα. Γιατί έτσι που δεν ακούς θα τα κάνεις σαλάτα. Σαλάτα, εγώ καφέ γύρεψα να πιω. Όχι να μου φέρουνε σαλάτα να φάω. Λοιπόν κοπελιά μου, την ώρα που κάναμε το συλλαλητήριο και πηγαίναμε ο Θεντομέγαρο Μαξίμου να επιδώσουμε ψήφισμα στον Πρωθυπουργό, πιάνει μια βροχή, μια θεομηνία, άνοιξε ο Θεός τον ουρανό και έτρεχενε σαν τον καταράχτη. Καταράχτη, τα μάτια μου έχουνε. Έκαμα εγχείρηση, μα οι γιατροί με στο στραβώσανε. Σας παρακαλώ, κυρία Ρινάκη, αφήστε την κυρία Καμπουρμανόλενα να μας τα πει. Όχι, κοπελιά μου, όχι, εγώ δεν τα θυμούμαι. Καλιά να σας τα πει η φιλανάδα μου η Καμπουρομανόλενα. Λοιπόν, κοπελιά μου, ναι. Ήτανε τόσα να τα νερά που για μια συνδρόμη εφουσκώσανε σαν τζιποταμούς. 2000 γερόντι που μας τονε, ούλους μας επήρανε το μανιασμένο νερό. Λες κι έκαμενε προσευχή ο Πρωθυπουργός και τον άκουσανε ο Θεός, ναι. Συνεχίστε να μας εξιστορείτε την περιπέτειά σας. Άλλους γέρους, κοπελιά μου, τσιπήρανε το νερό και τσιπήγαινε ο Θεντινομόνια. Άλλους τσιπήγαινε ο Θετζαμπελόκηπους και άλλους ο Θεντιτζιφισιά. Εμένα και τη Ρινάκη μας επήγαινε ο Θεντισυγκρού. Συγκρού, συγκρού, τσούπου και πηγαίναμε ο Θεντομπειραιά. Αφού να σκεφτείς και τα σπίτια μετακίνησανε το νερό και τα υπουργεία. Επήρανε το Υπουργείο Δικαιοσύνης από την Αθήνα και το πήγαινε κάτω στον Αχλαδόκαμπο, ναι. Και ήταν μέσα και ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Όχι, ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν ήταν μέσα. Τον επήρανε τα νερά και τον επήγανε αλλού. Αφού όταν καταλάγιασανε η θεομηνία, άκουσα πως τον βρήκανε, λέει, σφινωμένο σε μια χαβούζα στη Χαλκίδα μαζί με το νομάρχη, τον υπερνομάρχη Αττικής που είναι καρδιακή φίλη, ναι. Ας αφήσουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον υπερνομάρχη Αττικής και ας πούμε για σας τι απόγινε. Άκου να δεις κοπελιά μου, με τη φιλενάδα μου τη Ρινάκη από ΠΑΕ είμαστε πιασμένες χέρι-χέρι
και μας επήγαινε το νερό κάτω στο λιμάνι του Πειραιά. Λέμενε, ευτυχώς που μας έφερενε το νερό στο λιμάνι και τσαγλιτώσαμε και το ταξί από την Αθήνα, ναι. Πείνα, ναι, μας έκοψε η πείνα μεσοπέλαγα. Κάθε ακόμη δεν εφτάξαμε νεκιά. Που λες, κοπελιά μου, τόσα να πολλάτανε τα νερά που οι δρόμοι του Πειραιά και το λιμάνι ήταν ένα. Μπαίνομε το λοιπόν κατευθείαν στο λιμάνι, έτσι που μας επέρανε τα νερά, εφυσούσανε και δυνατοί βοριάδες και αρχίξανε και μας ταξιδεύανε νότια. Λέμενε, ευτυχώς εγλιτώσαμε και το εισιτήριο του καραβιού για Κρήτη. Μύτη, απ' τη μύτη έμπαινε το νερό και απ' το στόμα το έβγανα. Όταν φτάναμε στη Φαλκονέρα, εζοριστήκαμε λιγάκι. Είδαμε ένα μεγάλο πράγμα να κολυμπά και να έρχεται από μακριά κατά πάνω μας. Τι ήταν αυτό, καρχαρία? Όχι, κοπελιά μου, τούτο να χαρούσαμε και εμεί στην αρχή και κατουρηθήκαμε να πάνω μας. Δελφίνι ήταν. Ένα μεγάλο δελφίνι. Μας εσήμωσενε το λοιπόν κοντά μας, εκάτσαμε να πάνω στη ράχη του και συνεχίσαμε το ταξίδι μας για Κρήτη τραγουδώντας. Καβάλα στο δελφίνι, στην Κρήτη γη ρίξα, στην Κρήτη γη ρίξα. Και τα σωστήρια γιατί τα φοράτε? Για να τα φορούμε, ναι. Ο διάολος έχει πολλά πόδια, σε πόλη μέσα ζούμε, ναι. Αμπλακώσει πάλι κι μια πλημμύρα, και στο ταξίδι μας δε βρεθεί τούτην τη φορά δελφίνι ήττα. Να πνιγούμενε μεσοπέλαγα, ο ντυλανταντυλανταντα, ντανταντυλανταντα, η θάλασσα έχει ρουφτήχτες, ντανταντυλανταντα, που είναι και το σκύλο πνίχτες, ντανταντυλανταντα, να γω καθόλου δεν φοβούμε, ντανταντυλανταντα, γιατί φορώ στο σημείο, ντανταντυλανταντα, και κολύμπω και ηπτείο, ντανταντυλανταντα.